και ενώ οι έλεγχοι στους χώρους εστίασης της Πάτρας με βάση διατάξεις του αντικαπνιστικού συνεχίζονται, τις ημέρες των Χριστουγέννων το τσιγάρο έδινε και έπαιρνε σε κλαμπ και μπουζούκια. Μάλιστα, οι πιο πολλοί καπνιστές, αδιαφορώντας για όσους διασκέδαζαν δίπλα τους και τους ενοχλούσε ο καπνός, κάπνιζαν στη ζούλα, κρατώντας το τσιγάρο χαμηλά και παίρνοντας γρήγορες τζούρες, ώστε να μην τους παίρνουν χαμπάρι. Δεκάδες εθαμόνες καταστημάτων που διαμαρτύρονταν, αλλά υποχωρούσαν αφού δεν ήθελαν να μπλέξουν. Τα βίντεο αποδεικνύουν πως οι πιο πολλοί κάπνιζαν ενώ χόρευαν και μάλιστα χρησιμοποιούσαν το λεγόμενο μεγάλο τασάκι, το πάτωμα δηλαδή. Εκτός πάντως από καταστήματα εστίασης, ξεκίνησαν έλεγχοι και σε δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Η αρχή έγινε από εφορίες και διοικητικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ενώ παρατηρήθηκε ότι ακόμα και στα νοσοκομεία κάποιοι γιατροί καπνίζουν, κυρίως μέσα στα γραφεία τους, ενώ στα προάβλια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Πάτρας και ότι το τσιγάρο απαγορεύεται, το κάπνισμα πάει σύννεφο. Στο νοσοκομείο του Ρίου, οι εξωτερικές σκάλες έχουν την τιμητική τους, ακόμη και για τους καπνιστές.